Προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Είναι η 992 13 έκτου 2016 του έκτου Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΛ του κυρίου Δημητρίου Κρεμαστινού προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη χρεοκοπία της χώρας και τη δημοσιονομική εκτροπή. Κύριε Κρεμαστινέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα οποία θα πω δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Χουλιαράκη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως, αλλά η ερώτηση απευθύνεται προς τον Υπουργό Οικονομικών, διότι αφορά πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Αφορά ουσιαστικά την απαξίωση του πολιτικού συστήματος, όπως φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και η απαξίωση είναι προφανής, διότι δεν έχει απαντηθεί στον κόσμο τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Η επιτροπή η οποία είχε συγκροτηθεί για το χρέος και άρχιζε υποτίθεται από το 9, λέτε ότι το χρέος ήταν η υπόθεση που εξελίχθηκε από το 9 και μετά, και αυτή σταμάτησε. Η πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ ήταν να συσταθεί μια επιτροπή που τουλάχιστον να αρχίσει από τότε που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη, τουλάχιστον, ή όσο θέλει μακριά, εν πάση πτώση. Ο κόσμος πρέπει να μάθει γιατί, παραδείγματος χάρη, ψηφίστηκε ο ΕΜΦΙΑ να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ο ΕΜΦΙΑ πάει στο απροσδιόριστο. Γιατί οι φόροι συνέχεια και επαόριστο ανεβαίνουν, γιατί ο ΦΠΑ είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη και δεν γνωρίζουμε πού θα φτάσει, και όλη αυτή η ιστορία πραγματικά πλήττει το πολιτικό σύστημα. Αυτό φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν είναι θέμα δημοκρατίας και όχι θέμα απλής ερώτησης, λειτουργίας του πολιτεύματος. Παντού το εισπράτετε αυτό όταν βγείτε στον δρόμο και ρωτήσετε τον κόσμο. Η ερώτηση λοιπόν σήμερα είναι πώς ακούει ο πολίτης ότι η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Κώστα Σιμίτη το 2004 αποσπούσε στην Ευρώπη όλα τα ευμενή σχόλια και ο Πρωθυπουργός τον είχαν προτείνει μάλιστα τότε που ήταν και το Σύνταγμα της Ευρώπης ανοιχτό να προεδρεύσει, να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρώπης. Η ιστορία έδωσε τη συνέχεια της στον επόμενο Πρωθυπουργό που ήταν ο κ. Καραμαλής, ο οποίος εντύλωνε ότι η Ελλάδα είναι άτρωτη από την πτώση της τράπεζας της γνωστής στην Αμερική και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, και απεδείχθη ότι έπρεπε να φοβόμαστε τα πάντα. Και βεβαίως φτάσαμε, μας λέει σήμερα ο κύριος Σόιμπλε, ότι μόνο οι ανόητοι ανεβάζουν το ΦΠΑ, διότι όποιος ανεβάζει το ΦΠΑ κάνει κακό στην οικονομία του. Βέβαια λέει η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση, δεν γνωρίζω τι θα γίνει με την Ελλάδα. Και έρχεται και ο Ράτκλιν και λέει, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου, αν θέλετε, συγκροτήματος στην Ευρώπη του ESM, που ο οποίος λέει, τι λέει. Λέει ότι τον τελευταίο καιρό βλάψαμε εμείς ήδη με την πολιτική μας, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, η κυβέρνηση, κατά 100 δισεκατομμύρια τη χώρα. Όταν λοιπόν ο πολίτης κάθε μέρα ακούει όλα αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι οδηγείται σε παραλογισμούς. Και όποιος είναι ακραίος και θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό, το χρησιμοποιεί και βάλει εναντίον όλου του πολιτικού συστήματος. Το Υπουργείο λοιπόν Οικονομικών, αν μη τι άλλο, πρέπει να δώσει τα ακριβή νούμερα που να μπορεί κάποιος να τα διαβάσει για να καταλάβει ή να ερμηνεύσει τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό είπα ότι ο κ. Τσακαλώτας, εκπροσωπώντας το πολιτικό σκέλος της κυβέρνησης, θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα να απαντήσει την ερώτηση. Όμως φαντάζομαι ότι θα περιοριστείτε μόνο στα νούμερα και βεβαίως αυτό δεν ξέρω κατά πόσον θα βοηθήσει την ουσία της ερώτησης. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Χουλιαράκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, δεν θα περιοριστώ μόνο στα νούμερα και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η απάντηση που θα δώσω νομίζω καλύπτει συνολικά το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Έχετε θέσει δύο θέματα. Το ένα είναι το θέμα των αιτιών της δημοσιονομικής εκτροπής της περίοδου 2000-2010 και το δεύτερο είναι
το θέσετε τώρα, όχι στην ερώτηση που καταθέσατε, είναι το θέμα της διαχείρισης της Δημοσιονομικής Εκτροπής από το 2010 μέχρι σήμερα. Είναι τεράστια θέματα και τα δύο αναμφίβολα. Ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Θα περιοριστώ στο ιστορικό ερώτημα αυτή τη φορά και αν θέλετε επανερχόμαστε κάποια άλλη στιγμή και σε άλλο χώρο για να συζητήσουμε το δεύτερο. Έχω τοποθετηθεί άλλωστε για το δεύτερο πολλές φορές. Τα νούμερα είναι δημόσια πληροφορία, είναι στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Τα έχω μαζί μου, θα τα καταθέσω στο Προεδρείο της Βουλής και προφανώς μπορείτε να τα δείτε κι εσείς και όποιος άλλος θέλει. Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια ίσως πάνω στις αιτίες της Δημοσιονομικής Εκτροπής του 2010. Θα έλεγα λοιπόν ότι καταρχάς, μια καταρχάς απάντηση, ο προφανής λόγος της μεγάλης ελληνικής ύφεσης του 2010-2015 είναι δύο μεγάλες μακροοικονομικές ισορροπίες. Αν θέλετε, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία πλευρά έχουμε μια δραματική επιδείνωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και από την άλλη έχουμε μια δραματική επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών μεγεθών. Θα έλεγα ότι κοινή, αν θέλετε, αφετηρία και των δύο όψεων του ίδιου νομίσματος είναι υπερβολικός δανεισμός και του ιδιωτικού τομέα αλλά και του δημόσιου τομέα από το 2000 και μετά, που κυρίως στηρίχθηκε στην εφορία που δημιούργησε η ένταξη της χώρας στο ευρώ. Να το πω πάρα πολύ απλά, η αξιολόγηση του ελληνικού χρέους το 2008, το 2009, το 2009, ένα χρόνο πριν την κρίση, ήταν λίγο πολύ ίδια με την αξιολόγηση του γερμανικού χρέους από τις διεθνείς αγορές. Αυτό δείχνει και πόσο αποτελεσματικές είναι πολλές φορές οι αγορές στην αξιολόγηση της πραγματικότητας. Αυτό οδήγησε λοιπόν σε έναν υπερδανισμό της ελληνικής οικονομίας για μια δεκαετία. Στον ιδιωτικό τομέα στήριξε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης και αναπαρήγαγε πολλαπλές ανισότητες. Είναι πάρα πολύ γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να μπω εκεί. Και στο δημόσιο τομέα οδήγησε σε μια μεγάλη αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων χρόνο-χρόνο. Θα ήθελα να τονίσω για να δείξω ακριβώς την ιδιομορφία της Ελλάδας ότι αντίστοιχη κρίση, αν θέλετε, αντίστοιχη παθογένεια εμφανίστηκε και στην Ισπανία και στην Ιρλανδία και σε ένα βαθμό και στην Πορτογαλία. Στις χώρες αυτές όμως υπήρχε η εξής διαφορά. Η φούσκα, δηλαδή ο υπερβολικός δανεισμός, πήγε στον ιδιωτικό τομέα και στην αγορά κατοικίας. Στην Ελλάδα η καρδιά του προβλήματος ήταν τα δημόσια οικονομικά. Ήταν δηλαδή ο δημόσιος δανεισμός. Τρεις λοιπόν κύριες αιτίες. Η πρώτη, προφανέστατη, είναι οι πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων που διαχειρίστηκαν τα δημόσια οικονομικά, ειδικά το δεύτερο μισό του 2010. Από το 2007 θα έλεγα, περισσότερο μέχρι το 2009. Αλλά αυτό είναι μία πρώτη απάντηση που αφήνει πολλά άλλα ερωτήματα αναπάντητα. Το θέμα είναι για ποιο λόγο ένας στη θέση που είμαι εγώ τώρα ή στη θέση που είναι ο Ευκλήδης έχει το περιθώριο και ενώ η οικονομία τρέχει με γρήγορους ρυθμούς να παράγει ελλείμματα. Το δεύτερο λοιπόν μεγάλο θέμα που νομίζω ότι είναι η καρδιά του προβλήματος είναι η μεγάλη αδυναμία αναξιοπιστή αν θέλετε των ελληνικών δημοσιονομικών θεσμών που επιτρέπουν την παραγωγή ελλειμμάτων, όχι μόνο όταν η οικονομία δεν πάει καλά, όχι μόνο όταν η οικονομία είναι σε ύφεση, οπότε η δημιουργία ελλειμμάτων είναι αναγκαία στα πλαίσια της αντικυκλικής πολιτικής, αλλά και όταν η οικονομία πάει καλά. Θυμηθείτε την οικονομική μεγέθυνση των ετών 2000-2009 και του δεύτερου μισού της δεκαετίας αυτής, μετά την Ολυμπιάδα δηλαδή, παρά τους υψηλούς ρυθμούς, τα ελληνικά δημόσια οικονομικά επιδεινώνονταν χρόνο-χρόνο, είναι αυτό που λέω πολλές φορές, η μεροληψία της παραγωγής ελλειμμάτων. Παράγονται ελλείμματα, βρέξει, χιονίσει. Να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό. Πολλές φορές υπάρχει παρανόηση ότι η κεντζιανή οικονομική πολιτική είναι πολιτική παραγωγής ελλειμμάτων. Είναι λάθος. Παράγει ελλείμματα όταν η οικονομία δεν πάει καλά, όταν η οικονομία επιβραδύνεται, αλλά όταν η οικονομία ανακάμπτει, είσαι υποχρεωμένος να παράγεις πλεονάσματα. Αυτή την ανισορροπία, τη μεροληψία δηλαδή παραγωγής ελλειμμάτων, νομίζω ότι θα έβαζα στην καρδιά του προβλήματος των ελληνικών δημόσιων οικονομικών.
Τρίτον, η απώλεια της αξιοπιστίας με τη μη ακριβή αποτύπωση των δημόσιων οικονομικών το 2010. Και εδώ έχει ευθύνη και η Ευρώπη. Εδώ έχει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχω στοιχεία να το αποδείξω, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, κάλυπτε τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη. Τρία λοιπόν θέματα. Και κλείστε παρακαλώ, σας έχω αφήσει διπλάσιο χρόνο. Ευχαριστώ. Πολιτικές ευθύνες, μεγάλες παθογένειες, δομικές αν θέλετε παθογένειες στα δημόσια οικονομικά και κρίση αξιοπιστίας. Αυτή είναι και η προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση αυτή, αποκατάσταση της αξιοπιστίας και επαναθεμελίωση των δημοσιονομικών θεσμών σε υγιή βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Στην νέα ορίστε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε, διότι ο Υπουργός, ο κ. Χουλιαράκης, απήντησε όσο μπορούσε να απαντήσει σωστά. Κρατάω όμως ό,τι είπε, ότι αν το κατάλαβα καλά, ότι η μεγάλη εκτροπή έγινε μεταξύ του 7 και του 9, αν το κατάλαβα καλά. Και το δεύτερο που είπατε, είναι, που λέω εγώ μάλλον, είναι ότι ο κ. Προβόπουλος, επικεφαλής τότε της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε ότι από την αρχή του 9 έλεγε σε όλους τους πρωθυπουργούς και στην αντιπολίτευση τότε, στον πρωθυπουργό, ότι το πράγμα πάει προς τα εκεί και ότι το έλλειμμα αυξάνει αλματοδός. Και μέσα σε λίγους μήνες, από 6-7, ξέρω εγώ, έφτασε στο 12-13-15, όπως αξιολογήθηκε στο τέλος. Και εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ πρέπει να ψάξουμε και να δούμε τι ακριβώς συνέβη και αν υπάρχουν και ευθύνες. Γι' αυτό έχει νόημα η σύσταση αυτής της Επιτροπής, που να αποκαλύψει αυτά τα μεγέθη όλα και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό τι πραγματικά συνέβη. Διαφορετικά, όλοι εδώ αισθάνονται άσχημα. Διότι πλήττεται, όταν πλήττεται το κοινοβούλιο, η Βουλή και τα κόμματα, πλήττεται η δημοκρατία, το αντιλαμβάνεστε. Και αυτό το νόημα έχει η ερώτηση σήμερα την οποία σας κάνω. Και επίσης θα ήθελα να διευκρινίσετε κάτι άλλο που ακούγεται συνέχεια. Οι διορισμοί, οι χιλιάδες των διορισμών, για τους οποίους θεωρούν υπεύθυνο τον σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εγώ δεν τον θεωρώ. Και το λέω ξεκάθαρα, γιατί απλούστατα ότι οι διορισμοί αποφασίζονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό που λέει ότι μπορείτε να κάνετε ή δεν μπορείτε να κάνετε διορισμούς. Οι διορισμοί λοιπόν έβλαψαν την όλη αυτή εικόνα ή δεν την έβλαψαν καθόλου, γιατί ο κόσμος είναι αποπροσανατολισμένος. Αυτά τα πράγματα τα ακούει συνέχεια κάθε μέρα και τρελαίνεται, να μου τρέπει η έκφραση. Δώστε μας μια εικόνα σας παρακαλώ για αυτό το θέμα. Πάντως χαίρομαι που και το ΠΑΣΟΚ πλέον μπήκε στην άποψη να γίνει εξεταστική επιτροπή, πως μπήκαμε στο μνημόνιο, που να αρχίσει από το 2000 μέχρι το 2010, γιατί αν δεν απατώμε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια η τότε ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν δεχόταν να γίνει αυτή η επιτροπή. Και ελπίζω και ότι η κυβέρνηση θα σπεύσει να την κάνει. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κυρία Γεννηματά. Όχι, είπα, δεν είπα για τώρα. Δεν είπα για την παρούσα ηγεσία, κύριε Κρυμαστίνα. Ναι, νομίζω ότι η θέση είναι ξεκάθαρη. Γι' αυτό και είπα και εγώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Επιτέλους να γίνει. Αυτό είπα. Εντάξει. Ορίστε, κύριε Χουλιαράκη, και ελπίζω να ακούσω και το σχόλιο σας για τη δήλωση Ρέτλι. Δεν το άκουσα στα 6 λεπτά που μιλήσατε. Είπα, κύριε Πρόεδρε, ότι θα περιοριστώ στην ερώτηση που κατατέθηκε γραπτός για τις αιτίες της εκτροπής. Αλλά... Σωστό αυτό είναι, αλλά όλα όσα λοιπόν, δεν είναι στην ερώτηση. Ευχαρίστως να κάνω σχόλιο και για τη δήλωση Ρέγκλιν. Να πω καταρχάς ότι η επιδείνωση των μεγεθών από το 7 και μετά συμπίπτει με την εκδήλωση της μεγάλης κρίσης του καπιταλισμού, την κατάρρευση της Lehman Brothers, όπως είπατε, αλλά και το διάστημα που προηγήθηκε της κατάρρευσης. Αν θέλετε, η κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 7. Η κρίση λοιπόν σημαίνει επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας στην παγκόσμια οικονομία, στεγνώνει αν θέλετε από ρευστότητα η παγκόσμια οικονομία σιγά σιγά και αρχίζει να αυξάνει το κόστος δανεισμού και κατά συνέπεια ανακύκλωσης του ελληνικού χρέους. Αν δείτε τα στοιχεία που κατέθεσα, ένα μεγάλο μέρος της επιδείνωσης των μεγεθών μετά το 7 είναι ακριβώς η επιβάρυνση των τόκων που πρέπει να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο για ανακύκλωση του ελληνικού χρέους. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Για δάνεια ποιας περίοδου, κύριε Υπουργέ? Μιλάμε για τα δάνεια που είχαν συσσωρευτεί
Ποιας περίοδου, ποιας? Πολύ μεγαλύτερης περίοδου. Τα δάνεια είναι δάνεια δεκαετή, 20ετή, 5ετή. Ήταν τόκοι δανείων δεκαετίας που έπρεπε να πληρωθούν το 7 και 9. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει η πολιτική ευθύνη της αναγνώρισης της καταιγίδας που έρχεται και μιας πιο συνετής πολιτικής απέναντι στις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει. Αυτό είναι αναμφίβολο. Αλλά θέλω να είμαι ακριβής. Μέρος της επιδείνωσης του 7-9, της περίοδου δηλαδή που πράγματι το πρόβλημα εκτινάχθηκε, οφείλεται, μεγάλο μέρος, οφείλεται στην επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά η παγκόσμια οικονομία αυτά κάνει. Έχει περιόδους εφορίας και περιόδους κρίσης. Και όταν μπαίνει σε κρίση, πρέπει να ξέρεις και τι συνέπειες θα έχεις. Να πω λοιπόν δύο λόγια για την περίοδο που ακολούθησε μετά το 10. Η δικιά μας διάγνωση των μεγάλων αδυναμιών, αν θέλετε, αδιεξόδων των δύο προηγούμενων προγραμμάτων είναι λίγο πολύ γνωστή. Θεωρούμε ότι είχε τέσσερις μεγάλες αδυναμίες. Η κύρια αδυναμία ήταν η ιδιαίτερα επιθετική, εμπροσθοβαρής, προκυκλική δημοσιονομική πολιτική που κλείδωσε την οικονομία στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Αυτό εμείς το είραμε με χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους και σημαντικά υπιότερη δημοσιονομική πολιτική από εδώ και πέρα, μέχρι το 18. Συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά καλά σχεδιασμένη δημοσιονομική πολιτική, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις συνέπειες που αυτή έχει στην πραγματική οικονομία. Δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το θέμα των τραπεζών και της δημιουργίας μιας αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που προστατεύει τους αδύναμους, αλλά δεν επιβαρύνει τις τράπεζες. Κρίσιμο κρίκο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τρίτον, η, αν θέλετε, έμφαση σε δομικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων που έχουν παραμεληθεί, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι πιο φιλικό στο άνοιγμα και το κλείσιμο επιχειρήσεων, κρίσιμη κρίκη επίσης στην οικονομική ανάκαμψη από εδώ και πέρα. Το 2015 ήταν αναμφίβολα μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά μεγάλης αβεβαιότητας και όπως ξέρουμε τώρα μια χρονιά οικονομικής στασιμότητας. Ο οικονομικός ρυθμός μεγέθυνσης ήταν μείον 0,2%. Υποπτεύομαι, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι η εκτίμηση του κυρίου Ρέγκλινγκ στηρίζεται στο μέγεθος του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 15-18. Ένα μεγάλο μέρος του δανείου αυτού, τα 56 εκατομμύρια από τα 80, τα 56 εκατομμύρια είναι περίπου τα 3 τέταρτα του δανείου, είναι για την ανακύκλωση του χρέους που έχει ήδη συσσωρευθεί. Ένα άλλο κομμάτι πάει στην πραγματική οικονομία με τη μορφή αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δεν μπορώ να καταλάβω και θεωρώ ότι είναι επιστημονικά αδόκιμο από πού προκύπτει ένα τέτοιο ποσό. Ευχαριστώ.